Γεια σας παιδιά, θα σας δείξουμε σήμερα πώς να φτιάχνετε NES με τη μηχανή ατμού του Espresso. Έχω μια εσπρεσέρα η οποία είναι χαλασμένη και δεν φτιάχνει κανονικά Espresso και σκέφτομαι πώς να το εκμεταλλευτώ και κάθισε και σκέφτηκα εν πάση περιπτώσει ότι όταν βάζω γάλα στη μηχανούλα του ατμού μια χαρά το ανακατεύει. Και λέω, κάτσε να βάλω εσπρέσο. Εδώ είναι ένας μη ανακατεμένος καφέ και ζάχαρη που μόλις έβαλα από εδώ. Δεν φαίνεται και πολύ καλά. Και τώρα θα καθίσω να το χτυπήσω και να το ζεστάνω κιόλας με το ατμό. Άμα το ανοίξω κάνει ατμό. Τα έκανα σαλάτα. Αυτό για το βίντεο. Κανονικά έχω το φραπέ, το NES και φτιάχνει ένα ωραίο NES με αφρούλι πάνω. Δεν φαίνεται καλά στο βίντεο, στο δείξω μετά, γιατί το κάνουμε ένα χέρι. Δεν μόνο το ζεσταίνει, το ανακατεύει κιόλας. Άμα καταφέρετε να το κάνετε εκεί πέρα συχνότητα ώστε να ακούγεται αυτό στο θόρυβος, ξέρετε ότι το κάνετε σωστά. Αλλιώς άμα το κάνετε έτσι φτιάχνει μεγάλες μπουρμπουλήθρες. Κοιτάξτε, έχει και λίγο μεγάλες οι οποίες θα διαλυθούν, αλλά έχει και μικρές. Μετά πρέπει να ξεπλένετε την ατμιέρα σας. Χρησιμοποιώ ένα άλλο για να το ξεπλύνω. Και βάζουμε και λίγο νερό παραπάνω και έχω ένα γαμάτο ζεστό νες, πριν ήταν καυτός. Πλάκα δεν είναι μόνο, έχει και τον αφρούλι του και είναι ωραίος. Αυτά πώς να εκμεταλλευτείτε τη χαλασμένη σας μηχανή εσπρέσο. Καμία φορά άμα καλύτερα να τον πήγετε μέσα το καφέ στο ατμοποιητή και μετά να το ανοίγετε, αλλιώς κινδυνεύετε να κάνετε ατυχηματάκι όπως εδώ πέρα που έκανα και την κουζίνα μου χαλιά. Γεια σας!